8 πόντους από δικά μας λάθη. Τάπα ψηλά από τον Μπουρούση πάνω στον Κυριλένκο. Highlight στο Ευρωμπάσκετ, όχι μόνο στο παιχνίδι. Απόψε, ο Ανδρέι Κυριλένκο είναι αναφίβολα το μεγάλο όπλο τους, το μεγάλο αστέρι τους. Ο Κυριλένκο είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Όποιος ζει μόνο και μόνο τη στατιστική του θα δει ότι έχει μια πολύ γεμάτη στατιστική. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδος, είναι ο καλύτερος στα επιθετικά rebounds, στα κλεψίματα, κερδίζει τα περισσότερα φάουλ από τους περισσότερους εδώ στο τουρνουά. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Πώς θα τον σταματήσουμε, πώς σκοπεύουμε να τον σταματήσουμε? Δεν έχουμε σκεφτεί μία λύση. Έχουμε σκεφτεί διάφορες λύσεις, είτε με παγίδες, είτε με κάποιο παίχτη που θα τον παίξει όλο το γήπεδο. Θα δούμε στην επίθεση μήπως επιτεθούμε πάνω του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού. Θα δούμε. Σίγουρα δεν έχουμε μία λύση. Στην περιφέρεια επίσης έχουν αρκετούς παίκτες. Φαίνεται ότι τις καλύτερες λύσεις, ειδικά επιθετικά, τις δίνει ο Φριτζόν και ο Σβέντ. Εκεί τι πρέπει να κάνουμε? Νομίζω ότι όπως και στο πρώτο το παιχνίδι που είχαμε παίξει στο φιλικό στην Κύπρο, μια καλή λύση είναι γενικώς να πρεσάρουμε πάρα πολύ τα γκάρτ σε όλο το γήπεδο. Να μην τους αφήσουμε να διαβάσουν το παιχνίδι. Είναι νομίζω η πρώτη ομάδα στις ασίστ με 19,5 ασίστ ανά παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πρεσάρουμε πάρα πολύ, να μην διαβάζουν το παιχνίδι, να μην διαβάζουν τις πάσες. Όπως επίσης είναι και επιρρεπή στο λάθος, που σημαίνει ότι όσο περισσότερο πίεση τους βάλουμε, τόσα περισσότερα λάθη θα κάνουν. Όντως έχουν έφεση στις ασίστ, ειδικά στις πάσες στην πλάτη της άμυνας της αντίπαλης ομάδας. Στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας μας σκότωσε με κάποια τρίποντα στη μεταξύ μας αναμέτρηση Ομόνια. Εμείς πώς μπορούμε να απαντήσουμε σήμερα? Ο ρυθμός, ο ανοιχτός ρυθμός του παιχνιδιού μας ευνοεί ή όχι, ή προτιμούμε ένα κοντρόλ παιχνίδι σήμερα? Καταρχάς, εμείς θέλουμε να τρέξουμε οπωσδήποτε από τη στιγμή που θα πάρουμε το rebound ή από τη στιγμή που θα κάνουμε το κλέψιμο. Ναι, τότε θα πάμε να τρέξουμε. Αλλιώς πρέπει να έχουμε υπομονή στην επίθεση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ρωσία είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι τόσο ότι πιέζει, που έχει πάρα πολύ καλή άμυνα σαν και εμάς. Απλά έχει διαφορετικές άμυνες, δηλαδή κατεβαίνει στο γήπεδο στην επίθεση και δεν ξέρει τι άμυνα παίζουν. Μπορεί να παίξουν από man to man, να τον γυρίσουν σε παγίδες, να τον γυρίσουν σε match-up zone. Η τελευταία είναι και η πιο αγαπημένη άμυνα του David Blatt. Ναι, προσπαθεί να σου μπλοκάρει το μυαλό και να σε οθήσει να κάνεις ή κακή επιλογή στην επίθεση, κακό σουτ, ή να σε οδηγήσει στο λάθος. Άρα το πρώτο πράγμα που να κάνουμε είναι να μην κάνουμε λάθη σήμερα και να έχουμε καλές επιλογές στην επίθεση, να έχουμε υπομονή. Η μεγάλη αντιπάλος Ελλάδα σήμερα στο δεύτερο αγώνα της Ελλάδας για την δεύτερη φάση. Εδώ είναι η ελληνική σύνθεση, η ελληνική δωδεκάδα εδώ στο Ευρωμπάσκετ της Λιθουανίας. Ο εθνικός ύμνος της Ρωσίας. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες σήμερα, τους βλέπετε. Υπάρχει μια μεγάλη ελληνική σημαία και αρκετές ακόμα. Ο Σεμπίτς, Λότερ Μόζερ και Κοκάινης, ο Σέρβος Γερμανός και Λετωνός διαιτητές του αγώνα. Τρίτη, σε περίπτωση που νικήσουν τα Σκόπια, είναι η Δευτέρα τη Ρωσία, είναι στην πρώτη θέση τα Σκόπια. Είναι ο Καϊμακόγλου και εμείς στη δεύτερη θέση. Αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι το σενάριο που θα μας φέρει στην τρίτη θέση. Και οι καταπληκτικές άμυνες από τον Μπίκοφ από τους Στάρ της Ρωσίας εδώ σε αυτό το τουρνουά και το Σούτριο Μόντον από τον Κουγκρασό που έχει υψηλό χρόνο συμμετοχής εδώ στο Ευρωμπάσκετ. Καλάθι στη γωνία, ο Φώτσης ανενόχλητος. 2-2 για την ελληνική ομάδα, 6-5 τους Ρώσους. Ένα παιχνίδι που θα δούμε αν κρατηθεί χαμηλά όπως το συναμαχτό. Μπούρουση προσποίηση στο Μοσκόφ. Φέρει την μπάλα στο δεξιό. Χούξα, έρχεται ο Φώτσης. Τρέιλερ πηδάει ψηλά, καρφώνει με τα 2-8-5 για την ελληνική ομάδα που ξεκινάει διαβασμένα. Κοιτάξτε εδώ, προσπαθεί το 1-2 κυρίαρχα στοιχεία του Φώτση μαζί με τα σούτ ρεφόρμα. Μπίκοφ. Στημένο ο Κριάπα. Χαμηλά το σούτ. Ο Μοσκόφ εκεί ρηστράει ο Καμακόβου. Κριάπα. Καλή προσπάθεια μέσα από τον Κυριλένκο, τον Κριάπα και τον Μοσκόφ, μια δυσθεώρατη ομάδα. Αφού όμως πιστέψτε με είναι πολύ γρήγορη και πολύ αθλητική. Δεν είναι δυσκύρη. Κριάπα από κοντά. Δεν συγχωρεί από κοντά. Δεν νοιάζει στα Ρωσία. Με τον Κριάπα πάνω του. Και ο Κυριλένκο στον πολύ κοντύτερο Ζήση. Λοιπόν, Γκρασόφ τώρα πηγαίνει πάνω του. Καϊμακόγλου. Με τον Κριάπα. Μπουρούσο και Μοσκόφ. Η Ματσαβάμνε. Και εδώ ο Καϊμακόγλου προλάβει.
Βοροτσέβιτς. Κυριλέγκο αμαρκάριστος για 3, δεν συγχωρεί, 10-12, 3 και 10 για το φινάλε. Καλή ζημιά ήταν ο Δήμιος στο παιχνίδι μας στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας, στην τελευταία περίοδο, στο τελευταίες περίοδες. Καλάθης, ελπιστεύω ότι φως καθυστερεί, αλλά τελικά πετυχαίνει το καλάθι. Ρωσικής ομάδας από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Μπίκοφ. Φριτζόν, ο πιο επικίνδυνος ατρίποντα για τους Ρώσους, δυστυχώς το επιβεβαιώνει. Έχει, είπαμε, 57%. Ένα σχεδόν αδιανόητο 6-10 ατρίποντα σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 14-15 και η τελευταία επίθεση δικιά μας, ενδεχομένως να μείνει και ένα ή δύο δευτερόλεπτα για τους Ρώσους. Ξανθόπουλος, η ελληνική ομάδα οφείλει να εξαντλήσει τα δευτερόλεπτα, να μην δώσει ευκαιρία στους Ρώσους να αντεπιτεθούν. Ξανθόπουλος βρέθηκε στην δεκάδα. Playmaker ρυθμού. Ξανθόπουλος έχει χώρο, πολύ ωραία στο κουφό. Προσπαθεί να καρφώσει η μπάλα στο καλάθι στα δύο δευτερόλεπτα. Εξαιρετικό τελείωμα. Μπίκοφ από μακριά. Δεν υπάρχει καλάθι, δεν υπάρχει βάση. Οι βολές στα τρία πόντα, με συγχωρείτε, 2-2 και 3-6. 2-2 και 2-6. Και ηγηθούν από τους Σκοπιανούς οι Ρώσοι. Από τους Σκοπιανούς τη Δευτέρα οι Ρώσοι για τις εκείνη την περίπτωση. Σε απευθείας μετάδοση από το πρώτο κανάλι. Και γυρίσαμε σε άμυνα ζώνης. Ο Μοσκοφ απαντάει στα ίδια. Στα πλάγια. Ξανθόπουλος στη γωνία, ο Μπράμος. Ωραία. Σκι πάσα διαγώνια στην άλλη πλευρά. Φώτσης 20-17 για τον. Προσπαθεί να βγάλει και βγάζει τελικά την πάσα στον Κυριλέγκο. Την πέρασε από την κυδαρότρυπα. Σβέντα από τη γωνία. Είναι καλός από εκεί και φτωχή. Μαρκάρεται από τον ψηλότερο Κυριλέγκο. Κουφός είναι ακίνδυνος. Μπράμος βρίσκει χώρο, βρίσκει δευτερόλεπτο μπροστά του. Ένα δευτερόλεπτο χρειάστηκε και λιγότερο για να απεγκλωβιστεί και να κάνει. Είναι ένα ψηλό που δεν ήθελε στην ομάδα ο Ζούρο. Εδώ ευστοχή ο Χριάπα. Χριάπα και Κυριλέγκο. Μαγάρι του Παρικολάου. Ψηλά βγαίνει ο Μπίκο για να μαρκαριστεί από τον ψηλότερο Μπράμος. Χριάπα. Ο Μοσγκόφ, καλάθι και φάουλ καθώς κραυγάλαιο. Πρώτη η Ρωσία στις ασίστ με 19,5 ασίστ. Εδώ όμως υπάρχει το κρύψιμο της μπάλας του Παπα-Νικολάου. Υπάρχει και φάουλ εκεί. Παπα-Νικολάου, καλάθι και νομίζω ότι παραλίγο να γίνει και μια κατά λάθος τρικοποδιά βέβαια. Άφησαν το παιδί οι διαιτές, πράγματι του βρήκε το πόδι ο Κυριλέγκο, αλλά... Ένα ψηλό playmaker ο Μπλατ. Μοσγκόφ εκεί ουσιαστικά τετατέτ με τον καλάθι. Συνεχίζει ο Μπλατ το σχήμα του playmaker. Θα περάσει τον Μπουργασόφ σε λίγο. Ωραία στον Μπουρούση, εκπληκτική προσποίηση και το καλάθι. Γιατί χρησιμοποιεί έξοχα και πιο πονηρά, χρησιμοποιεί έξοχα και την προσποίηση όπως έκανε νωρίτερα. Και το Μπουγκρασόφ είναι τρεις διεισδυτικότατε playmaker, ειδικά ο Μπίκοφ είναι η πρώτη επιλογή του πλάτσα στο pick and roll. Εδώ ο Ζίζιτ όπως έκανε τώρα. Ούτε ο Σβέντ μπορεί να παίξει καλή περιφερειακή άμυνα. Να ο Σβέντ που σουτάρει και φτωχή. 23-31, με Μπουρούση δοκιμάζει για την προσποίηση, δεν πιάνει, έξω στο Ζήση, σουτάρει, φτωχή, 32-31. Μισμάτς εκεί, Ζήσης και χάνει την μπάλα, ένα ακόμη κλέψιμο για τον Κυριλέγκο, αλλά έρχεται ο Παπα-Νικολάου και διορθώνει την προηγούμενη κατάσταση. Τα τεράστια χέρια του Κυριλέγκο κάνουν τη ζημιά, έρχεται ο Καλάθης, έρχεται, μετράει το καλάθι, γιατί... Μοντέρνο μπάσκετ δεν υπάρχουν τρίπλες, Καϊμακόγλου. Διεισδύ, σπλίτ έξω, Ζήσης από τα 6 μέτρα μέσα. Και φάουλ βεβαίως, στη ομάδα. Σβέτ κρατάει σταθερό πόδι. Χριάπα, οι Ρώσοι προσπαθούν να παίξουν γρήγορα. Η Διείσδη στο drive εναντίον όλων. Λείπει ο Μπουρούς από τη θέση 5. Και πάλι ξαναλέω, εδώ ο Σβέτ αμαρκάριστος θα πετάξει. Είναι ένας playmaker ψηλός με εξαιρετικά αλφικά χαρακτηριστικά. Βασιλιάδης για 3 αστοχή. Προσπαθεί ο Καλάθης, αλλά σε καλύτερη θέση ο ψηλότερος. Έτσι καλύτερος Χριάπα. Κυριλέγκο. Και οι Ρώσοι στο αγαπημένο του παιχνίδι, το παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη. Νόμπλατ χτυπάει το κεφάλι του από την ολιγορία του Σβέντ να καθυστερήσει σε αυτή την προσπάθεια pick and roll του Μοσκόφ. Το Σβέντ ακόμη έχει μπερδέψει στις παίκτες και αντιπάλους. Αλλά τελικά μπερδεύει και εμάς και πετυχαίνει το καλάθι. Στην τελευταία άμυνά μας δεν λειτουργήσαμε καλά. Δεν τους βγήκε το pick and roll 3 φορές. Ωστόσο χάθηκε ο Μαυροειδής και... 6 ομάδες του άλλου ομίλου, γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ενώ ο Μοσκόφ μπερδεύεται προς στιγμή, παραλίγο τα βήματα, το σώζει. Φως που έχει περάσει το παιχνίδι. Το παιχνίδι του είναι κοντά στο καλάθι και όχι μακριά. Παίζει με τον Μοσγκόφ. Το Φούξα είναι εξαιρετική προσπάθεια με τον Κουφό. Τον κορυφαίο ψηλό της διοργάνωσης σε αναλογία λεπτών και πόντων. Πολύ σημαντική παρατήρηση. Έχει παίξει 5,5 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Και κεντρό εδώ που τα λέμε. Είναι πάσα χέρι με χέρι, το hand-off. Εδώ ο Μπράμος ξεχύνεται στον εμφυλιασμό. Πρέπει να προσέξει το Σβέντ που είναι πολύ γρήγορο. Ο Μπράμος θα καρφώσει ένα διάρρη forward ύψους 98 αλλά με 2-13 άνοιγμα χεριών. Κοιτάξτε εδώ, Σβέντ καταπληκτικές σταυρωτές. Χριάπα, Κυριλέγκο από μακριά για 3 σουτάρι, ευστοχή 43-44. Ο Κίνγκος η Αγία Πετρούπολη, όπως η Φεσπίλσεν, όπως η Πυρετών Τρεβίζο, αλλά και ο Άρης. Σβέντ, δύσκολη προσπάθεια. Ζήσης, ωραία στον κουφό. Εκπληκτική άμυνα από Χριάπα και Μοσκόφ. Και πάλι όμως ο κουφός κερδίζει και τους 3 Ρώσους ψηλούς. Χριάπα, Κυριλέγκο απέναντι όλων.
κάτι τέτοιες φάσεις όπως αυτή που έβγαλε νωρίτερα τον έχουν βαφτίσει AK και κουφός 47-51. Σβέτ έχει δύο κουφός και ο Μοσγκόφ πίσω προλαβαίνει ο κουφός και τον καλύπτει. Κυριλέγκο Τριάπα από δύσκολο σημείο, ευστοχή 49-54. Σβέτ θα τον πάει κοντά στο καλάθι και αυτό κάνει, καθώς είναι ψηλότερος. Κυριλέγκο εδώ ο Λιγορείο Φώτσης χειρότερο. Σανθόπουλος, Καϊμακόγλου. Σανθόπουλος από τη γωνία, airball. Κακή επιλογή. Τριάπα. Ωραία ο Μπίκο. Αυτή τη στιγμή η περίπτωση της ομάδας. Το momentum είναι για τους Ρώσους. Έχουμε ξεχάσει ότι πρέπει να τρέξουμε, να τους ευνηδιάσουμε ή να επιτεθούμε από τη γραμμή των ψηλών. Μετά το 5 στα 5 τρίποντα έχουμε 0 στα 6. Τώρα υπάρχει στο Μαυροειδή και αυτό έπρεπε να γίνει και νωρίτερα. Ώρα στο 3 ο Τηλέκο, 4 Κρυάπα, 5 Βροτσέβης. Καλάθης περνάει μέσα από τα screen. Βρίσκει το δεξιό διαδρόμο ανοιχτό, λεωφόρος ολόκληρη. Μιλάμε σε ζώνη με προσαρμογές. Αυτό που με μια ζώνη με αλλαγές man-to-man στα πλάγια κάποια στιγμή, free zone. Κυριλέγκο βρίσκει τέταρτε τον Βοροτζέβιτς, εδώ η Ζήσης. Ωραία στον Μαυροειδή, απέναντι σε πολλούς παίκτες, ψηλούς, με μακριά χέρια. Με 3,5 ασίστ, 4,5 πόντους. Free zone, ώρα έχει να μας εκτελέσει. Ο Σκόφ ψηλά για το σκρίνι την μπάλα. Σβέτ, ξεφεύγει, κακό σουτ και... Πού είναι το μπλοκάουτ από τον Έλληνα ψηλό, πουθενά. Δεκάετο ενός πολύ πολύ μεγάλο αγώνα. Ελλάδα-Ρωσία 57-65. Από δικά μας λάθη και βεβαίως έχουν τρέξει αρκετές φορές και στον εφηδιασμό. Ο Σβέντ κερδίζει και τον Καλάθη για μια ακόμη φορά. Ένας σποτ σούτερ και ο Βασιλιάδης. Καλάθης βάζει το δύσκολο νωρίτερα, έχασε το εύκολο. Ο Καλάθης κάνει τα δύσκολα εύκολα εδώ. 59-67 και έχει και τη βολή. Στον Κυριλέγκο. Βροντζέβιτς, καλό σουτέρ. Το παιχνίδι, Βασιλιάδης. Κουφός. Ωραία κίνηση στο Χούξαντ, μέσα και αυτό για τον Καλάθη, 64-69. Προσποίηση πρώτου Καϊμακόγλου, ο Μπίκοφ αστοχή. Πρέπει να πηδήξει κάποιος ψηλά και κανείς δεν πηδάει ψηλά. Πρώτη προσπάθεια, δεύτερη προσπάθεια, ο Βροντζέβιτς. 4. 3 2. Όχι στα 2. Time out ο Ζούρος. Ναι, αλλά όταν έχεις κάνει 5 σερί λάθος επιθέσεις. Μείναμε στην περιφέρεια, μείναμε στην περίμετρο να δοκιμάζουμε, ενώ έπρεπε να πάμε μέσα να πάρουμε τουλάχιστον το 5ο φάουλ να εκτελέσουμε βολές. Μπίκοφ, μόνη για 3, τέλος αγώνα. 64-76. Πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα για να ανατρέψουμε τη διαφορά. Φριτζόν, μόνη για 3, 2 στα 2. 64-79. Μια νίκη επί της Ρωσίας. Δεν ξέρω αν κατ' ουσίαν θα σήμαινε κάτι στην βαθμολογία, ενδεχομένως και τίποτα. Αλλά μια νίκη επί της Ρωσίας είναι πάντα μια νίκη επί της Ρωσίας. Θα είναι η 10η νίκη των Ρώσων σε 19 παιχνίδια. Εδώ ο Μπράμος ευστοχή μετά από 14 άστοχα. Καταλήτης κι αυτός, όπως και ο Μοσγκόφ και ο Κυριλέγκο στο σημερινό παιχνίδι. Σβέτ. Τελειώνει με την μπάλα στα χέρια του κορυφαίου μαζί με τον Μοσγκόφ, του Αλεξέη Σβέτ, του παίκτη της ΣΚΑ πλέον. Τελικό σκορ Ελλάδα-Ρωσία 67-83. Ντέρμπι για αρκετή ώρα το παιχνίδι. Από εκεί πέρα η ελληνική ομάδα δεν τα κατάφερε με τους Ρώσους που πανηγυρίζουν και καλά κάνουν. Οι Ρώσοι είναι αίτητοι και θα συναντήσουν την άλλη αίτητη ομάδα στους αγώνες που μετράνε. Γιατί είχε μια ήττα στην αρχή με το Μοντενέγκρο, με το Μαυροβούνιο η ομάδα των Σκοπίων. Εδώ Τιμοφέη Μοσγκόφ σήμερα 19 πόντους, 7 στα 8 εντός παιδιάς. Είχε 5 ριμπάουντ εδώ Μπουρούς που δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Φίλες και φίλοι και πάλι μαζί από το Βίλνιους στο τελικό σκορ 67-83. Ελλάδα-Ρωσία αδικεί την ελληνική ομάδα κατάφορα, αλλά θα έλεγε κανείς ότι η ελληνική ομάδα δείξε κατάφορα τον εαυτό της όταν δεν κατάφερε να συνεχίσει το καταπληκτικό πρωτεύθυνο που έκανε, ειδικά τα 17 μαγευτικά λεπτά. Μετά, έτσι όπως θα θέλαμε να βρίσκουμε πάντα την ελληνική ομάδα απέναντι σε μια πολύ πολύ δυνατή Ρωσία. Μια Ρωσία που πάει για ψηλά φέτος και φέτος μάλλον. Μια υπερδύναμη του παγκόσμιου μπάσκετ, αλλά και η Ελλάδα ήταν εξαιρετική, όπως είπαμε. Στη συνέχεια, λάθη που έγιναν σε πολλούς τομείς οδήγησαν σε αυτό το 67-83. Μια ελληνική ομάδα που πάντως ακόμη και ανοικούσε σήμερα, γιατί πρέπει να βλέπουμε το ουσιαστικό της ιστορίας και όχι μόνο το τυπικό. Ίσως και να μην έπαιρνε την πρώτη και δεύτερη θέση. Μια τρίτη θέση, μια μεγάλη τρίτη θέση, παρά τα προβλήματα και οι μείον τόσοι παίκτες για την ελληνική ομάδα, οι απουσίες τόσων βασικών τελεχών, που έχει οδηγήσει σε μια περίοπτη τρίτη θέση στον ημιτελικό όμιλο. Αύριο θα περιμένει το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία για να δει ποιος θα είναι ο αντίπαλός της την ερχόμενη Πέμπτη, αν δεν απατώμε. Γαλλία ή Ισπανία, ίσως οι δύο κορυφαίες ομάδες του τουρνουά. Ένα παιχνίδι που θα πρέπει να διασκεδάσει η ομάδα, η ελληνική ομάδα που, αν ακόμη και αν χάσει, έχει πολλές ελπίδες για το προελπιακό τουρνουά.
Είμαστε εδώ, είμαστε στο Vilnius. Περιμένουμε τις συνεντεύξεις των παικτών σε μια ακόμη μετάδοση του πρώτου καναλιού εδώ με πολλές μεταδόσεις καθημερινώς στην εκπομπή 11 το βράδυ από το πρώτο κανάλι, Ετένα και η ΕΡΤ παρούσα.